είναι εδώ και χρόνια ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Και γι' αυτό το λόγο, προκειμένου να υπάρξει συγκριτιστική ενότητα στην Ορθόδοξη Εκκλησίας με τις αιρετικές ομάδες, απομένει να υπάρξει πρόοδος στη σύγκληση των θεολογικών τους διατυπώσεων ως προς το θέμα της δίθεν κοινής τους πίστης. Αυτή η δογματική απόφαση διατυπώνεται ως εξής. Ταχύτερα και αντικειμενικότερα αποσαφήνιση του όλου εκκλησιολογικού θέματος και ιδιαιτέρως της γενικοτέρας παραυτής διδασκαλίας περί μυστηρίων, χάριτος, ιεροσύνης και αποστολικής διαδοχής. Η δογματική απόφαση αυτή είναι αιρετική, διότι ενώ κατά την οντολογική φύση της Εκκλησίας η ενότητα ήδη υπάρχει και γι' αυτό είναι αδύνατο να διαταραχθεί. Εν τούτης, η Ορθόδοξη Εκκλησία αποσκοπεί αντικειμενικά στην εξομάλυση μιας οδού που οδηγεί σε μια άλλη ενότητα, διαφορετική της οντολογικής, δηλαδή την συγκριτιστική και όχι επί της πραγματικής πίστης. Την εξομάλυση αυτή της ενότητας μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας με τους αιρετικούς επιδιώκεται να επιτευχθεί με τους διμερείς και πολυμερείς θεολογικούς διαλόγους στα πλαίσια της οικουμενικής κίνησης των ετών χρόνων. Αυτό φυσικά συνιστά βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Τι λένε, ταύτα μετά το Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών τηρούν σημαντική αποστολή το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών δια την προώθηση της ενότητος του χριστιανικού κόσμου. Διασπάστη λοιπόν η ενότητα της του Χριστού Εκκλησίας ή μάλλον διασπώνται και αποκόβονται όσοι δεν ακολουθούν την διαχρονία της του Χριστού Εκκλησίας που εκφράζεται με τους Αποστόλους, τις Οικουμενικές Συνόδους και τους Αγίους Πατέρες. Αυτό συνιστά βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, μια φοβερή έκπτωση από τη συνοδικώς οριοθετημένη πίστη της Εκκλησίας και από το σύμβολο της πίστεως όπου ομολογούμε και πιστεύουμε εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Στη Σύνοδο λοιπόν της Κρήτης, εν ολίγης, 10 αυτοκέφαλες εκκλησίες, μεταξύ των οποίων και η Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά και το θεσμικό Άγιον Όρος, αφού είχε στείλει επίσημο αντιπρόσωπο, δέχτηκαν αθεολόγητα την βαπτισματική θεολογία και έμεσα τη θεωρία του κλάδου, αναγνωρίζοντας ως εκκλησίες τους αιρετικούς, οι οποίοι καταδικάστηκαν από σειρά οικουμενικών συνόδων, αλλά και την πανσπερμία των Προτεσταντών, που αντιπροσωπεύονταν στον Παγκόσμιο Συμβούλιο των Λεγωμένων Εκκλησιών. Η συνοδική λοιπόν απόφαση αναγνωρίσεως ως εκκλησιών των καταδικαστέν των αιρετικών από Οικουμενικές Συνόδους του Κορυφάη εισάγει τον συγκριτισμό και τον οικουμενισμό ως την κυρίως θεολογική γραμμή στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Άλλωστε αυτό μετά τη Σύνοδο δηλώθηκε και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη λέγοντας μπήκαμε στη μεταπατερική περίοδο της Εκκλησίας. Ως προς το ζήτημα των μεικτών γάμων, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και για να γίνουν ερωτήσεις μετά και όσο πιο απλά γίνεται για να είναι κατανοητά τα θέματα. Ως προς το ζήτημα των μεικτών γάμων, εδώ ορίζεται κατά τους κανόνες ακρίβεια βάσει του 22ου κανόνου της 5ης Οικουμενικής Συνόδου. Και χάρη οικονομίας παρέχεται η δυνατότητα της έκαστη τοπική εκκλησία να αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτοβούλως. Καταρχάς, να πούμε τι διαλαμβάνει ο νομοκοστός 2ος της 5ης. Λέει λοιπόν ότι απαγορεύεται επί κοινή αφορισμού ο γάμος Ορθοδόξου και Ερετικού και αν τυχόν κάποιοι προχώρησαν τελικά σε τέτοιο γάμο να θεωρείται άκυρος και ακολούθως να διαλύεται το άθισμον συνεχέσεων. Στην ερμηνεία του κανόνους, ο Όσιος Νικόδημος, στο Πιδάλιο, τονίζει ότι ποτέ δεν πρέπει να ενώνεται ο λύκος με το πρόπατο και ο κλήρος των αμαρτωλών και αιρετικών με τη μερίδα του Χριστού και των Ορθοδόξων.
Στην ίδια σελίδα, στη σχετική υποσημείωση του Οσίου, αναφέρεται ότι οφείλουν οι επίσκοποι των νησιών όπου υπάρχουν και Λατίνοι, κατ' ουδένα τρόπον ας μη συγχωρούν να παίρνει Λατίνος Ορθόδοξο γυναίκα ή Λατινής γυναίκα Ορθόδοξον άνδρα. Τι αγαρκοινωνία μπορεί να γίνει του Ορθοδόξου μέρους μετά του αιρετικού? Αυτά αναφέρονται σχετικά με τον κανόνα. Στο συνοδικό όμως κείμενο όλα αυτά ουσιαστικά ακυρώνονται άνευ ουδεμίας δικαιολογίας. Επί την προφάση μιας ασαφούς οικονομίας, άνευ όμως κανονολογικής θεμελίωσης και ερμηνείας, όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλα τα κείμενα της λεγόμενης συνόδου. Το χειρότερο εδώ είναι ότι η ίδια η Σύνοδος επιτρέπει τη δημιουργία χάους, αφού η κάθε τοπική εκκλησία θα επιλέγει άνευ ουδεμίας πανορθοδόξου ομοφωνίας, το τι θα πράττει. Ο σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι σαφής και περιγράφεται σε πάμπολες οικουμενιστικές διακηρύξεις, αποδεχομένου του γεγονότος των μεικτών γάμων επί σκοπό της υπερβάσεως των ιστορικών διαχωρισμών και της απολεστής ενότητος της αρχικής αδιαιρέτου εκκλησίας. Βλέπετε πώς ενώνονται όλα τα θέματα με την αναγνώριση των αιρετικών. Και συνιστά κοινή οικουμενιστική αντιμετώπιση. Με άλλα λόγια, ως βάση είναι η βαπτισματική θεολογία, την οποία υιοθέτησε ως επίσημη διδασκαλία της Δευτέρα Βατικάνια Σύνοδος, η οποία αποτελεί με τη σειρά της θεμέλιο ευχαριστιακής θεολογίας που συνιστά και τη νέα εκκλησιολογία του παπισμού. Έχουμε λοιπόν κήρυξη κακοδοξιών με αυτήν την απόφαση, διότι καταλύεται, όπως είπαμε παραπάνω, ο 22ος κανόνας της 5ης Οικουμενικής Συνόδου, και όχι μόνο. Έχουμε κατάρρευση και του 14ου της 4ης Οικουμενικής, του 10ου και του 31ου της Εναοδικίας και του 21ου του 29ου κανόνα της Καρθαγένης. Σημαίνει στην ουσία κατάρρευση ολόκληρων των Οικουμενικών Συνόδων. Κατά το γραφικό, ως της γαρ όλων των νόμων τηρείς, η τέση δε ενενή, γέννη πάντων ένοχος. Πώς λοιπόν ακυρώνουμε αυτά που το Άγιο Πνεύμα δογμάτισε? Αυτό αποτελεί βλασφημία κατά των Αγίων Πατέρων και του Αγίου Πνεύματος και φυσικά την απόδειξη που σμπήκαν στη μεταπατερική εποχή κατά τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Με την απόφαση αυτή εισάγεται ακρίτως ο οικουμενισμός μέσα στην οικογένεια και αποδομείται η σωτηρολογική αποστολή του γάμου, διότι πώς μπορεί να γίνει συμβίωση και κατ' επέκταση κοινή πορεία προς τον Χριστό, που είναι και ο σκοπός του εγγαμουδίου, όταν τα μέλη της συζυγίας δεν πιστεύουν στην ουσία στον ίδιο Χριστό. Ο καρπός της συζυγίας στα τέκνα, ποιον δρόμο θα ακολουθήσουν? Τον δρόμο της ακρεφνούς Ορθοδόξου πίστεως ή του οικουμενιστικού οικογενειακού προτύπου κατά το ιδεώδες που βιωματικά και εμπειρικά ζουν και κινούνται? Γίνεται εν τη πράξη αποδοχή της βαπτισματικής θεολογίας, διότι πώς μπορούμε να εισάγουμε αβάπτιστο σε μυστήριο της Εκκλησίας μας? Εισάγουμε αβάπτιστο στο μυστήριο του γάμου. Και όπως είπαμε, εισάγεται χάος στην Εκκλησία, αφού όπως είπαμε παραπάνω, η κάθε τοπική Εκκλησία θα επιλέγει αυτόνομα και προφάσει την οικονομία των ανθρώπων κατά τη διάκριση πάντα που διαθέτει ο έκαστος επίσκοπος, αν θα τελεί μεικτούς γάμους ή όχι. Αλλά δημιουργείται και ένα άλλο πρόβλημα. Αν στην Εκκλησία της Κρήτης, λόγου χάρη, ισχύουν και για την περίπτωση αυτού της νηστείας. Έως και το άρθρο 6, 8, επαινείται ο θεσμός της νηστείας και παρουσιάζονται οι αγαθοί καρποί της νηστείας, μάλιστα κάνοντας χρήση πατερικών πηγών, όπως του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά κλπ. Εδώ είναι, να κάνουμε μια παρένθεση, οι οικουμενιστές χρησιμοποιούν αυτό το τέχνασμα, το σοφιστικό τέχνασμα. Χρησιμοποιούν πάντα μια αλήθεια και ένα ψέμα. Ναι μεν, και στο άρθρο σχέσης της Ορθοδόξης Εκκλησίας με τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο, ξεκινάνε και λένε
η Εκκλησία μας είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και μετά στο γυρίζουν και λένε ότι υπάρχουν και άλλες εκκλησίες. Το ίδιο κάνουν και στον γάμο, το ίδιο κάνουν και στο θέμα της ληστείας. Και ενώ ήταν αναγκαίο για το ζήτημα της ληστείας ότι έχει υποθεί στα 7 πρώτα άρθρα, έστω και ακροθυγώς, θα ανέμενε ο έχων λογικήν αναγνώστης ως συμπέρασμα εκ της Συνόδου την επιβεβαίωση της ισχύως της ληστείας κατά τα παραδεδομένα. Παρά τα αυτά όμως, όλος αντιθέτως, ανατρέπονται άρδιν όλα που έχουν προαναφερθεί. Συγκεκριμένα από την απλή παρατήρηση επί του γεγονότος της μη τηρήσεως των ληστείων υπό των συγχρόνων χλιαρών χριστιανών, οδηγούμαστε κατά ποιμαντική μέρημνα στην αποδοχή της περιφρονήσεως σχεδόν και κανονισμένων ληστείων. Περί αυτών ο λόγος, όχι απλώς και ως έτυχε γενικός περί ληστείας. Και στην παγίωση αυτού του είδους της οικονομίας. Ενώ αρχικά λοιπόν στο 8ο άρθρο γίνεται λόγος για χαλάρωση της ληστείας, παρότι πρόκειται κυριολεκτικά για ακύρωσή της, υπό τον πιστό, ακολούθως και μετά από λίγες μόλις γραμμές, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, το ξεχνά και αναφέρει άλλους λόγους. Ασθενείας, στρατεύσεως, συνδικών εργασίας, κλίματος, καθώς και δυσκολίας ανευρέσεως νηστισίμων τροφών. Δηλαδή, δεν υπάρχει ούτε η στοιχειώδης εσωτερική ενότητα στο κείμενο. Αντί λοιπόν επιμένουσα Εκκλησία να πιέσει προς επίλυση των όσων εκ των ανωτέρων μπορούν να διευθετηθούν, παραδείγματος χάρη στρατιωτική διατροφή κτλ., ανταυτού προκλείεται ο εύκολος δρόμος της κατάργησης της νηστείας και κατ' ουσίαν της ασχετικής διαγωγής της Εκκλησίας. Ο λόγος δεν είναι άλλος φυσικά από τη σύμπνευση προς τους εκοσμικευμένους χριστιανούς της Δύσεως αδελφούς πλέον, των καθημάς οικουμενιστών, οι οποίοι έχουν καταργήσει όλες τις αρχές διατάξεις περί νηστείας. Δεν είναι λοιπόν παρά η εφαρμογή του οικουμενισμού της βάσης, ο λόγος υπάρξεως του συγκεκριμένου αυτού κειμένου της νηστείας. Και της νηστείας, αλλά και του περιγάμου. Γιατί αυτά τα δύο κείμενα δεν έχουν αναλυθεί τόσο πολύ όσο έπρεπε. Ως προς την εκκλησιαστική τυπικότητα και κανονικότητα της Συνόδου, έχουμε τα εξής. Η λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος, διαστόματος αρχιερέων και λοιπόν συμμετασχόντων, μετά το πέρας των εργασιών της, απεκλήθη ως η δεύτερη Βατικανή Σύνοδος Ορθοδοξίας. Ως το αντίστοιχο δηλαδή της τελευταίας Οικουμενικής 21ης Συνόδου κατά τους Παπικούς, η οποία δημιούργησε τεράστιες αναταράξεις στους κόρπους της και επιφέροντας αλλαγές τέτοια σημασίας, ώστε να χαρακτηριστεί εκ των ιδίων των πρωταγωνιστών της ως τέμνουσα της ιστορίας της Εκκλησίας στην εποχή πριν και μετά τη Σύνοδο. Ας δούμε όμως τι λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης σχετικά με τον κριτηρίων αναγνώρισης μιας Συνόδου ως Οικουμενικής. Πρώτον, η Σύνοδος οφείλει να συγκαλείται όχι από κάποιο Πατριάρχη, αλλά δια προσταγών βασιλικών, κάτι το οποίο φυσικά σήμερα είναι ανέφικτο. Δεύτερον, πρέπει να γίνεται ζήτησης περί πίστεως και ακολούθως να εκτίθεται απόφασης και όρος δογματικός. Τρίτον, οφείλουν να είναι πάντα τα εκτιθέμενα παρά αυτόν δόγματα και κανόνες ορθόδοξα ευσεβή και σύμφωνα τες θείες γραφές, οι τες προλαβούσες οικουμενικές σύνοδοι. Και προσθέτει ο Ιησούς Νικόδημος το πολυθρύλητο του Αγίου Μαξίμου ότι «Τας γενωμένα συνόδους η ευσεβής πίστης κύριε και πάλι η των δογμάτων ορθότης κρίνει τα συνόδους». Τέλος, οφείλουν τέταρτον να συμφωνήσουν και να αποδεχτούν τα παρά των Οικουμενικών Συνόδων και κανονιστέντα άπαντες οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες και Αρχιερείς της Καθολικής Εκκλησίας, είτε δια της αυτοπροσώπου παρουσίας αυτών, είτε δια των ιδίων τοποτηρητών ή
και τούτων απόντων διαγραμμάτων τούτων. Τα ανωτέρω θέλουν να αποτελέσουν τον οδηγό στην τελική αξιολόγηση τόσων περί του οικουμενικού πανορθοδόξου χαρακτήρος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, όσο και περί του κατά πόσον αποτελείοντο συνέχεια των προαυτής οικουμενικών συνόδων κατά την πίστη. Καταρχάς γεννάται το ερώτημα εάν και κατά πόσο πληρούνται ο όρος απέτησης του κανονισμού για πανορθόδοξον κύρος της Συνόδου. Η μόνη δυνατή απάντηση είναι όχι, διότι απουσίαζαν ως γνωστόν τέσσερις τοπικές εκκλησίες. Από αυτό και μόνο έρεται ο πανορθόδοξος οικουμενικός χαρακτήρας της. Εν πρώτης, στο άρθρο 8, παράγραφος δεύτερη παράγραφος, ορίζεται κατ' ουσίαν η απαγόρευση σε ελευθέρας τοποθετήσεων επισκόπων ή και αυτών των προγραμμένων των τοπικών εκκλησιών επί νέων μη ομοφόνο συμμεφωνημένων ζητημάτων στις προσυνοδικές πανορθόδοξες διασκέψεις. Τούτο, στη διαχρονική λειτουργία του συνοδικού θεσμού, συνιστά βαρύτατη στρέβλωσή του και ουσιαστικά κατεργάζεται τη φήμωσή του και την ακύρωσή του. Σε όλες τις συνόδους υπήρχε η πλήρης ελευθερία οποιοδήποτε επισκόπου να θέσει ζήτημα προς συζήτηση και επίλυση. Ακολούθως, στο 9,3, το οποίο λειτουργεί κατ' ουσίαν ως συνέχεια το 8,2, απαγορεύεται ρητά πάσα παρέμβαση επισκόπου επί ποινή αφαιρέσεως του λόγου, εις εκτός θέματος ζήτημα. Εν αντιθέσει σε όλες τις συνόδους της Εκκλησίας υπήρχε πλήρης ελευθερία λόγου εις πάντας, ακόμα και σε μη επισκόπους, όπως βλέπουμε επί παραδείγματις στη συζήτηση μοναχών και Αγίου Ταρασίου στην 7η Οικουμενική Σύνοδο. Επεκτείνονται δε οι ανωτέρω απαγορεύσεις στο 10,3 περί ασχέτων θεολογικών αντιπαραθέσεων των επισκόπων, ως αν οι επίσκοποι να μην έχουν επίγνωση της αποστολής τους και του ύψους του λειτουργήματός τους και έτσι να εκτρέπονται δήθεν σε δενέξεις ξένες και αντίθετες προς την αποστολή της Συνόδου, όπως αναφέρεται στο κείμενο. Στο 11,2 καθορίζεται η απαραίτητος αρχή της ομοφωνίας των τροπολογιών επί των αρχικών προσυνοδικά συμπεριφωνημένων κειμένων προς διαμόρφωση των τελικών κειμένων, καθώς και απόρριψης των μη ομοφόνως αποδεκτών τροπολογιών. Και ρωτούμε, σε ποια Ορθόδοξο Σύνοδο σε ζήτημα δογματικό υπήρχε η περίπτωση απορρίψεως δογματικής διατυπώσεως και όλα να συνεχίζονται κανονικά? Υπενθυμίζουμε αυτό που Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας είπε, ότι συνιστά το τρίτο όρο ιδίωμα αληθούς Οικουμενικής Συνόδου, το Ορθόδοξο των δογμάτων της. Είναι δυνατόν επί δογματικού ζητήματος να υπάρχει διαφωνία και να συνεχίζουν οι αδιαφωνούντες ως να μην συνέβαινε τίποτε? Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδος λειτουργήσε ως να ήταν η βουλή όπου ψηφίζουν βουλευτές πολιτικών κομμάτων υπέρ ή κατά μιας τροπολογίας νόμου του κράτους και όχι αγιοπνευματικής σύναξης ποιμένων ομονοούντων εν πίστη και εν αληθεία. Στο 12,1 κεφάλαιο αναφέρεται στα περί της ψηφοφορίας επί των τελικών κειμένων, τους πρώτους, τους προέδρους δηλαδή των τοπικών αυτοκεφάλων εκκλησιών, από τους περί αυτών επισκόπους, με συνέπεια την διαμόρφωση δύο τύπων επισκόπων. Αφενός του πρώτου και αφετέρου όλων των υπολείπων, με ουσιαστική διάκριση ο πρώτος να ψηφίζει αντιπρόσωπος πλέον της Εκκλησίας, ενώ οι υπόλοιποι όχι. Η συνοδικότητα κατά αυτόν τον τρόπο οδηγήθηκε σε κάτι νέο, το οποίο μετά την Κρήτη θα λειτουργεί ως παραδεδομένο ιστορικό προηγούμενο, που θα καθορίσει πλέον τη λειτουργία και όλων των μετέπειτα μεγάλων συνόδων που θα θέλουν να συγκαλέσουν. Και με άλλα λόγια, αυτοί που εξήραν τη συνοδικότητα της Εκκλησίας, το συνοδικό σύστημα, η Εκκλησία δουλεύει με τη συνοδικότητα, η συνοδικότητα είναι αγιοπνευματική και οι ίδιοι
για να μπορέσουν να υπερψηφίσουν και να περάσουν τις θέσεις τους συνοδικά, με συνοδική στάμπα, την κατέλυσαν με τον πιο βάναυσο τρόπο. Συνυφασμένο με το 12,1 είναι και το 12,2 και 3, στα οποία επεκτείνεται η εκθεμελίωση του επισκοπικού αξιώματος, Ορθοδόξος Νοουμένου φυσικά, με συνέπεια την ίδρυση ενός θειού του νέου, του επισκοπικού, του επισκόπου Αυλικού. Συγκεκριμένα για να υπάρξει καταφατική ή μη ψήφος επί των τελικών κειμένων, υπό του πρώτου εκάστης τοπικής εκκλησίας, προηγείται εσωτερική ψηφοφορία όλης της αντιπροσωπείας της κάθε τοπικής εκκλησίας, κατά την οποία δύναται να μην υπάρχει ομοφωνία και επί δογματικών ζητημάτων. Με απλά λόγια, δύναται ένας ή και περισσότεροι αρχιερείς να διαφωνήσουν, αλλά ως μειοψηφούντες αποδέχονται την απόφαση που είναι τελικά απόφαση της πλειοψηφίας. Κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε ποτέ σε δογματικά. Η αξιολόγηση δε των διαφωνιών συνιστά πλέον κατά το 12,3 εσωτερικό ζήτημα εκάστου τοπικής εκκλησίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι κάποιος μειοψηφών κατά την εσωτερική ψηφοφορία των επισκοπικών αντιπροσωπιών επίσκοπος με δεδηλωμένη διαφωνία επί δογματικού ζητήματος, επί παραδείγματι, να επιστρέφει στην επισκοπή του και να είναι αναγκασμένος να διδάξει τα αντίθετα με αυτά που εδίδασκε προτού αναχωρήσει από τη σύνοδο. Δεν έχει σημασία αν διαφωνεί. Τη στιγμή που είναι με πλειοψηφία η αποδοχή της αποφάσεως, πρέπει να την αποδεχτεί. Ακόμα και αν είναι δογματικό το θέμα. Αυτό ήταν και το τελικό ζητούμενο του νεοπαγούς τρόπου μοφωνίας επί των τελικών κειμένων όσον αφορά τη ζωή της κάθε υποεπίσκοπων τοπικής εκκλησίας. Περαιτέρω έγκριση των αποφάσεων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου δεν προβλέπεται, δηλαδή οι αποφάσεις της είναι τελεσίδικες και όπως ρητός αναφέρονται στο 13,2 έχουν πλέον πανορθόδοξο κύρος και απλώς κοινοποιούνται στις αυτοκέφαλες τοπικές εκκλησίες προς ενημέρωση του ποιμνίου των Ιερών Μητροπόλεων. Είμαστε αναγκασμένοι να τις δεχτούμε. Κλείνοντας αυτά τα λίγα περί του κανονισμού της Αγίας και Μεγάλης Δεγωμένης Συνόδου, περιοριζόμαστε να δηλώσουμε αυτό που ήδη έχει γίνει σαφές. Η σύναξη της Κρήτης δεν πληρεί απολύτως κανένα κριτήριο Ορθοδόξου Συνόδου. Η όρη λειτουργίας της και η διεξαγωγή των εργασιών της που οδήγησαν και στις σχετικές αποφάσεις της συγκροτούν κυριολεκτικά μια αντισύνοδο και δίχως αμφιβολία αυτό που στην Εκκλησιαστική Γραμματεία χαρακτηρίζεται ως ψευδοσύνοδος. Η επιβολή της παρουσίας μάλιστα ανιέρων, ετεροδόξων, ψευδεπισκόπων τόσο στο άνοιγμα όσο και στο κλείσιμο των εργασιών της Συνόδου, κάτι που και αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό της, στο άρθρο 14, μας αφηνίζει το γενικό τόνο, τον χαρακτήρα και τον σκοπό της συγκεκριμένης συνάξεως. Στο 22ο άρθρο του κειμένου σχέσης της Ορθοδόξης Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικό κόσμο γράφει «Η Ορθόδοξης Εκκλησία θεωρεί καταδικαστέαν πάσαν διάσπαση της ενότητος Εκκλησίας υπό ατόμων ή ομάδων επί προφάση τηρήσεως ή δήθεν προασπίσεως της γνησίας Ορθοδοξίας». Το ανωτέρω μη έγερο άρθρο είναι αιρετικό επειδή παραβιάζει την εκκλησιολογική αρχή της εκκλησιαστικής αυθεντίας του σώματος της Εκκλησίας, λοιπόν κληρικών, μοναχών και λαϊκών, μαζί με τους αρχιερείς, συνοδικούς και μη συνοδικούς, να αποδεχτεί ή να απορρίψει εκ των υστέρων τις αποφάσεις σε θέματα πίστεως, καταστώντας υποχρεωτικές τις αποφάσεις, ακόμα και αν δεν είναι σύμφωνες με τις προηγούμενες Ορθόδοξες Συνόδους. Είναι σαφής εδώ
Η προσπάθεια επιβολής διώξεων, καθαιρέσεων και αφορισμών των αντιδρόντων στην Αγία, λεγόμενη και Μεγάλη Σύνοδο, εκ μέρους των προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Στη σίγουρη αυτή περίπτωση διώξεων όσων διακόψουν το μνημόσυνο από την επίσημη Διοικούσα Εκκλησία, θα πρέπει να καταστεί γνωστό και σαφές ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία διασώζεται και θα εφίσταται μόνο στους διακόψαντας την κοινωνία με τους Οικουμενιστές Αρχιερείς και όχι στην επίσημη Διοικούσα Εκκλησία, η οποία δια της αποδοχής του Οικουμενισμού ως αρχή της Εκκλησίας θα καταστεί οικουμενιστική και νεοεποχητική. Για να ήταν λοιπόν αυτή η λεγόμενη Σύνοδος Ορθόδοξη, θα έπρεπε πρώτον να καταδίκαζε την πανέρεση του οικουμενισμού ή θρησκευτικού συνδυτισμού. Δεύτερον, να καταδίκαζε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ως Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιρέσεων με διακήρυξη πως η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία είναι μόνο η Ορθόδοξη και πως μόνο μέσα στους κόλπους της καταφέρνεται η κάθαρση, φωτισμός και η θέωση του ανθρώπου και κατ' επέκταση η σωτηρία μας. Τρίτον, η σύγκληση να γινόταν με έγκυρη απόφαση και όχι όπως έγινε κατά παράβαση δηλαδή της πάγιας αρχής της ομοφωνίας στη συνεργασία των αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Τέταρτον, να είχαν όλοι οι συμμετέχοντες αρχιερείς αποφασιστική ψήφο κατά την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία και το Ορθόδοξο Κανονικό Δίκαιο και όχι μόνο οι 10 αυτοκέφαλες εκκλησίες κατά το πρότυπο του Οργανισμού Διαχριστιανικού Συγκριτιστικού Οικουμενισμού με τίτλο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Πέμπτον, να μην αυτοαναγορευόταν σε ανώτατη αυθεντία σε θέματα πίστεως, διότι η ανώτατη αυθεντία σε σχέση με το απλανός θεολογήν ανήκει μόνο στο σώμα της Εκκλησίας, δηλαδή στις συνόδους των συνοδικών αρχιερέων, εφόσον όμως οι αποφάσεις σε θέματα πίστεως εκ των υστέρων εγκρίνονται από τους λοιπούς αρχιερείς και γίνονται δεκτές από τους λοιπούς κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς σύμφωνα με την Ορθόδοξη Θεολογία και το Κανονικό Δίκαιο. Έκτον, να έχει ασχοληθεί με το παλαιοημερολογητικό ζήτημα και μάλιστα έτσι ώστε να επανερχόμασταν στην εκκλησιαστική κατάσταση πριν το 24. Έβδομον, να καταδίκαζε τη μασονία, το χιλιασμό, το νεοπαγανισμό, η σαϊντολογία, καθώς και άλλες καινούργιες αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες που προσελητίζουν και απομακρύνουν τους χριστιανούς από την ορθόδοξη πίστη και ζωή. Όγδον, να καταδίκαζε τη λεγόμενη μεταπατερική θεολογία και όσους την αντιπροσωπεύουν. Δυστυχώς αρκετοί ιεράρχες και θεολόγοι μακριά από το πατερικό, ασκητικό και ορθόδοξο φρόνημα θεωρούν ότι δεν έχουμε ανάγκη πλέον από τους πατέρες και ότι η θεολογία τους είναι ξεπερασμένη για την εποχή μας. Αν είναι δυνατόν, οι Άγιοι Πατέρες είναι φωνητινοί οδοδείκτες για κάθε εποχή. Ένατον, να καταδίκαζε την νεοαθεία, γιατί βλέπουμε πως και στη χώρα μας έχει δημιουργηθεί ένωση αθέων, η οποία κάνει δυστυχώς μεγάλη ζημιά στην ορθόδοξη πίστη μας, επηρεάζοντας κυρίως την νεολαία μας. Δέκατον, να καταδίκαζε το ηλεκτρονικό φακέλωμα και τις πάσης φύσεως κάρτες πολίτου και ηλεκτρονικές κάρτες με 666, που μας οδηγούν στην παγκόσμια διεκτακτορία του Αντιχρίστου. Και επιτέλους, να έλεγαν κάτι για αυτά τα θέματα και οι επίσκοποι. Μετά από αυτήν τη σύνοδο, μπαίνουμε και διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση. Ο κόμπος, όπως λέει ο λαός, έφτασε στο χτένι. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση μέχρι να συνέλθει ο Ορθόδοξος Σύνοδος. Τώρα δεν αρκούν τα λόγια και οι θλιβερές διαπιστώσεις για τη λεγόμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Να δημοσιεύουμε στον τύπο και στο διαδίκτυο εκ του ασφαλούς, χωρίς να λέμε στον ευσεβή λαό, τι πρέπει να πράξουμε. Η πιο θλιβερή διαπίστωση στη σύνοδο αυτή, στη σύνοδο των αφώνων ηχθείων όπως την έχουν χαρακτηρίσει, βαρύνει τους επισκόπους
διότι δεν ανέκοψαν την ξέφρενη πορεία της προδοσίας της πίστεώς μας, της Ορθοδοξίας μας, από τον Πατριάρχη και τον ομοίων του. Αυτό ήταν ύψιστο καθήκον τους, ακόμα και με προσωπική θυσία, αλλά όχι μόνο των επισκόπων, αλλά και κατ' επέκταση όλων των Ορθοδόξων, όλων μας. Η Εκκλησία των Σωζωμένων αποτελείται μόνο, κατά τον Άγιο Ισίδωρο Πιλουσιώτη, το άθροισμα των Αγίων, το εξορθής πίστεως και πολιτείας αρίστης συγκεκριτημένων. Και κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η Εκκλησία του Χριστού βρίσκεται μόνο εκεί που υπάρχει αλήθεια. Δεν ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού όσοι δεν βρίσκονται στην αλήθεια. Ως επίλογο της σημερινής ομιλίας και εις απάντηση όλων εμάς που δεν συμπορευόμαστε με την αιρετική και ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου, που μας εισάγει μια νέα πίστη από την παραδεδομένη των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων, θα παραθέσω την απάντηση των τεσσάρων Πατριαρχών και των Συνόδων των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων στην απάντησή τους το 1848 προς τον Πάπα Πίο τον Ένατο, αφενός μεν για να καταδείξουμε το μέγα χάσμα των φρονημάτων των Οικουμενιστών Επισκόπων με το ακρεφνές Ορθόδοξο των τότε Πατριαρχών και Αφετέρου, ότι αυτά δεν είναι δικά μας λόγια, ότι εμείς δεν λέμε τίποτε δικό μας, όπως μας κατηγορούν, δεν δογματίζουμε, αλλά ακολουθούμε κατά πάντα και δια πάντα την διαχρονική και αληθινή Εκκλησία του Χριστού μέσω των Αγίων μας, δίχως να προκαλούμε σχίσματα, που δυστυχώς σχίσματα προκαλούν όλοι αυτοί που ενήργησαν για αυτήν τη σύνοδο και όλοι αυτοί που θα την ακολουθήσουν. Τι λέει λοιπόν το κείμενο? Διότι η πίστη μας, αδελφοί, δεν είναι από ανθρώπους, ούτε μέσω ανθρώπου, αλλά με αποκάλυψη Ιησού Χριστού, την οποία κήρυξαν οι Θείοι Απόστολοι, κρατέωσαν οι ιερές Οικουμενικές Σύνοδοι, παρέδωσαν με διαδοχή η μέγιστη σοφία διδάσκαλη της Οικουμένης και επικύρωσαν τα εκχυθέντα αίματα των μαρτύρων της πίστης μας. Να κρατήσουμε την ομολογία, την οποία παραλάβαμε άδολοι από τέτοιους ανθρώπους, αποστρεφόμενοι κάθε νεωτερισμό ως υπαγόρευμα του διαβόλου. Εκείνος που δέχεται νεωτερισμό κατελέγει σαν ελλειπή την κηρυγμένη Ορθόδοξη πίστη, αυτό που γίνεται τώρα. Αλλά αυτή, πεπληρωμένη ήδη, έχει σφραγιστεί, μη επιδεχόμενη ούτε κάποια μείωση, ούτε κάποια αύξηση, ούτε κάποια αλλίωση. Και εκείνος που τολμά ή να πράξει, ή να συμβουλεύσει, ή να διανοηθεί τούτο, ήδη αρνήθηκε την πίστη του στον Χριστό. Ήδη καθυποβλήθηκε στο αιώνιο ανάθεμα επειδή βλασφημεί στο Πνεύμα το Άγιον, ότι δήθεν δεν μίλησε ολοκληρωμένα στις γραφές και μέσω των Οικουμενικών Συνόδων και των Πατέρων. Το φρικτό αυτό ανάθεμα, αδελφοί, και τέκνα εν Χριστώ αγαπητά, δεν εκφωνούμε εμείς σήμερα, αλλά εκφώνησε πρώτος ο Σωτήρας μας. Όποιος πει κατά του Πνεύματος του Αγίου δεν θα συγχωρηθεί ούτε στον παρά το κόσμο ούτε στο μέλλοντα. Κατέχομαι από βαθιά έκπληξη και απορία από το γεγονός ότι τόσο εύκολα και γρήγορα φεύγεται από τον Θεό, ο οποίος σας κάλεσε με τη χάρη του Ιησού Χριστού και μεταπηδάτε σε άλλο Ευαγγέλιο, σε άλλη διδασκαλία, την οποία οι ψευδοδιδάσκαλοι παρουσιάζουν ως Ευαγγέλιο τάχα του Χριστού. Αυτό που γίνεται σήμερα. Είναι σαν να το έχουν γράψει για τη σημερινή περίπτωση το κείμενο αυτό, όπως και όλα τα πατερικά. Αυτό δε το ψευδοευαγγέλιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά το ότι μερικοί υπάρχουν οι οποίοι σας ταράσουν και θέλουν να μεταβάλουν και να ανοθεύσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά εάν και εμείς ακόμα, ή Απόστολοι ή Άγγελος από τον ουρανό, σας κηρύττει Ευαγγέλιο διαφορετικό από εκείνο το οποίο εσείς έχετε παραλάβει από την αρχή από εμάς, ας είναι αυτός αναθεματισμένος κατά τον Παύλο, χωρισμένος δηλαδή από τον Θεό. Εκφώνησαν τούτο οι Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι και όλη η χωρία των Θεοφόρων Πατέρων. Όλοι λοιπόν οι νεωτερίζοντες
είμαι αίρεση, είμαι σχίσμα, εκουσίως ενδύθηκαν κατά τον ψαλμοδό κατάραο σημάτιων, είτε πάπες, είτε πατριάρχες, είτε κληρικοί, είτε λαϊκοί, είτε έτυχε να είναι. Είτε άγγελος από τον ουρανό σας χειρείται Ευαγγέλιο διαφορετικό από εκείνο το οποίο εσείς έχετε παραλάβει από την αρχή από εμάς. Έτσι, φρονώντας οι πατέρες μας και υπακούοντας στους ψυχοσωτήρους λόγους του Παύλου, στάθηκαν σταθεροί και ευρέοι στην πίστη που παραδόθηκε εκ διαδοχής σε αυτούς και διέσωσαν αυτήν άτρεπτη και άχρανη διαμέσου τόσων αιρέσεων και παρέδωσαν αυτήν σε μας ειλικρινή και ανώθευτη, όπως βγήκε άβολη από το στόμα των πρώτων υπηρετών του λόγου. Έτσι λοιπόν και εμείς φρονώντας, δηλώνουμε πως με τη χάρη και τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σε Παναγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Επαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων, ότι δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα εναντίον των αντιχρίστων δυνάμεων και επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Ιωσήφ Βρυενίου, θα προσπαθήσουμε, επόμενη της Αγίας Πατράση, να αναφωνήσουμε κι εμείς οι ταπεινοί. Ου καρνισόμεθα σε φίλη ορθοδοξία, ου ψευσόμεθα σε παντροπαράδοτο σέβας. Εν σύ εγεννήθημεν και σύ ζώμεν και εν σύ κοιμηθησόμεθα. Είδε καλέσει καιρός και μυριάκης υπερ σου τεθνιξόμεθα. Αμήν. Αν θέλετε να προχωρήσουμε και σε ερωτήσεις, όπως είχαμε πει προηγουμένως, ότι θα είναι σύντομη ομιλία για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε και για τις κάρτες του πολίτη, για την κάρτα του πολίτη σε αυτή την ομιλία, αλλά επικεντρωθήκαμε κυρίως στη Σύνοδο για να μπορεί να γίνει και αργότερα συζήτηση και για την κάρτα του πολίτη. Καμία πορεία? Αν ερώτηση να κάνω, ναι. Μια τοποθέτηση, όλα αυτά που έχουμε συζητήσει στα Χανιά είναι κάτι ανάλογο, πιστεύω, με τους αντιεθνικούς νόμους που ψηφίζουν εδώ και 6 χρόνια για το σύγχρονο πολιτική μας, με σκοπό να ξεριζώσουν την Έλληνα από την Πατρογονική Φυγή, μια γη που είναι γεμάτη ήρωες του έθνους και μάρτυρες της Ορθοδοξίας. Δηλαδή η γη που είναι ένας διμέτωπος πόλεμος, ο οποίος τον βλέπουμε εμείς οι χριστιανοί, αλλά δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Δεν ξέρω γιατί. Δεν υπάρχει ένας ηγέτης, ένας φοβάται τον άλλον, υπάρχει μια φήμωση, μια απάθεια ή και κυρίως πιστεύω αυτοί όλοι οι αντιεθνικοί νόμοι οι οποίοι φοβίζουν τον Έλληνα το κάνουν να γίνεται πρόβατο επισφαγή. Το βλέπουμε κάθε μέρα αυτό. Και πιστεύω ότι είναι κάτι ανάλογο με αυτό που θέλουν να μας κάνουν να καταστεί η Ελλάδα, η οποία είναι να το πω κάπως συμπαγής ως προς την θρησκευτική του και εθνική ενότητα με τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς που έρχονται εδώ και μας απειλούν συνέχεια με εισαγγελείς αν θέλουμε να αντιδράσουμε. Δηλαδή τι, το αυτονόητο, δηλαδή θέλουμε τη γη μας. Δηλαδή το βλέπω, πιστεύω το βλέπετε και όλοι σας, αλλά κανείς δεν μπορεί να αντιδράσει. Δηλαδή είναι κάτι ανάλογο. Το βλέπουμε, είναι ένας διμέτωπος πόλεμος. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε, το βλέπουμε. Ενώ βλέπουμε τον κίνδυνο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πρέπει όμως να αντιδράσουμε. Πρέπει να αντιδράσουμε. Αυτό είναι το θέμα. Είναι ότι είναι πολύπλοκο το θέμα. Δεν είναι μόνο το θέμα της πίστεως. Εκεί χτυπάνε φυσικά. Στην ορθόδοξη πίστη μας. Αυτό θέλω να καταλήξω. Αλλά βλέπετε ότι χτυπάνε και οικονομικά τον κόσμο και πνευματικά. Και αυτοί δουλεύουν σε τρία επίπεδα, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Δουλεύουν σε πολιτικό επίπεδο, σε οικονομικό επίπεδο και σε θρησκευτικό επίπεδο. Τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν να κάνουν μια παγκόσμια κυβέρνηση, μια παγκόσμια οικονομία και μια παγκόσμια θρησκεία. Όλα αυτά φυσικά εξυπηρετούν την έλευση του Αντιχρίστου. Σε αυτό φυσικά εμείς ως χριστιανοί πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι, να γνωρίζουμε τι γίνεται, να γνωρίζουμε τα σχέδιά τους και κυρίως πρέπει να οπλιζόμαστε με την προσευχή και με τον πνευματικό αγώνα. Διότι εκεί που χωλαίνει ο χριστιανός, ο σημερινός χριστιανός, είναι ότι δεν υπάρχει μια πνευματική κατάσταση καλή, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα και να γνωρίζουμε. Δηλαδή, οι επίσκοποι κηρύσσουν μια νέα εκκλησιολογία,
ένα νέο δόγμα ότι εμείς είμαστε επίσκοποι, εμείς είμαστε εκκλησία. Αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο χριστιανός ότι δεν είναι σωστό. Και δεν πρέπει να το τρώει με λίγα λόγια. Δηλαδή να λέει ναι, θα υπακούσουμε σε ό,τι μας λέει ο επίσκοπος, ναι, θα κάνουμε υπακοή γιατί ο επίσκοπος είναι εκκλησία. Ναι, μεν σεβόμαστε τους θεσμούς, σεβόμαστε το επισκοπικό αξίωμα και, και οτιδήποτε έχει θεσπιστεί από την εκκλησία μας ως θεοίδρυτο, αλλά όμως όταν δεν ορθοτομούν το λόγο της αληθείας οι επίσκοποι, είτε επίσκοπος είναι, είτε ιερέας είναι, είτε μοναχός, είτε λαϊκός, είτε οποιοςδήποτε μας λέει διαφορετικά από αυτά που έχουμε παραλάβει, δεν μπορούμε να τα δεχτούμε. Γιατί τα δεχόμαστε και γιατί δεχόμαστε αυτά που μας λένε, διότι έχουμε άγνοια. Υπάρχει άγνοια στο λαό. Έτσι, δεν ξέρουν το δόγμα, δεν ξέρουν τους κανόνες, έτσι ώστε όσους κανόνες θέλουν καταπατούν, ο Πατριάρχης έχει καταπατήσει σωρία κανόνων και δεν το έχουν πει τίποτα. Και βγαίνουν και μας λένε ότι εμείς δημιουργούμε σχίσμα στην Εκκλησία επειδή εφαρμόζουμε το 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου. Εμείς εφαρμόζουμε τους κανόνες και δημιουργούμε σχίσμα κατά αυτούς, αυτοί καταπατούν τους κανόνες και είναι Εκκλησία. Πώς γίνεται αυτό? Διότι έχουν πείσει το λαό ότι εμείς είμαστε Εκκλησία. Δεν είναι ο επίσκοπος Εκκλησία. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος δίνει το χριστολογικό στίγμα της Εκκλησίας και λέει όπου Χριστός εκεί και Εκκλησία. Όπου ο επίσκοπος και εκεί η Εκκλησία, ναι, όταν ο επίσκοπος ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Πώς οι επίσκοποι και πώς οι πατριάρχες ήταν αιρετικοί. Αν τους ακολουθούσε το πλήρωμα της Εκκλησίας, δεν θα είχαμε Ορθοδοξία σήμερα. Πώς μπορούν λοιπόν και μας λένε ότι ακολουθείτε τους επισκόπους. Εδώ μας είπαν οι τέσσερις πατριάρχες ότι και άγγελος να σας ευαγγελιστεί κάτι παρότι σας έχουμε πει εμείς, μην το δέχεστε, να είναι ανάθεμα. Πώς λοιπόν εμείς μπορούμε να δεχτούμε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε παραλάβει από τους Αγίους Πατέρες? Επειδή τα λέει κάποιος επίσκοπος? Επειδή τα λέει κάποιος μοναχός? Επειδή τα λέει κάποιος πνευματικός? Δεν δεχόμαστε τίποτε. Πρέπει να είναι δηλαδή και δικιά μας υποχρέωση να γνωρίζουμε τα της πίστεως μας. Δεν τα γνωρίζουμε. Έτσι ώστε ό,τι μας λένε να το τρώμε και να το δεχόμαστε. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Έχουμε μεγάλη ευθύνη. Υπάρχει άγνοια. Και υπάρχει όχι μόνο άγνοια, αλλά δεν υπάρχει και μια σωστή πνευματική ζωή, μια κατεύθυνση έτσι ώστε να υπερασπιστούμε το δόγμα και στην ουσία την πίστη μας. Δεν είναι απλό θέμα αυτό που γίνεται σήμερα. Εμείς δεν κάνουμε τόσο πολύ σε εισαγωγικά φασαρία για το τίποτε. Όταν αποδομούν την πίστη, αυτό που έγινε τώρα στην Κρήτη ήταν αποδόμηση του δόγματός μας. Αποδομήθηκε το σύνολο της πίστεως. Αποδομήθηκαν κανόνες της Εκκλησίας, οικουμενικές σύνοδοι. Έγινε αποδόμηση του δόγματός μας, στην ουσία. Αυτό το πράγμα έχει, μερικοί πνευματικοί, λένε εσείς κοιτάξτε τη σωτηρία σας. Κοιτάξτε την πνευματική σας ζωή. Τι πάει να πει αυτό? Δηλαδή αυτό δεν είναι μέσα στα πνευματικά μας καθήκοντα? Αυτό κι αν είναι. Το να κρατήσουμε την πίστη μας είναι το πρώτο. Το πρώτο πράγμα. Γι' αυτό και δίνουμε φρικτές υποσχέσεις στο βάπτισμα, όταν δεχόμαστε το βάπτισμα. Πρέπει να κρατήσουμε την πίστη. Ο Χριστός είπε, θα βρω την πίστη όταν θα έρθω. Φυσικά θα υπάρχει πίστη, γιατί και πήρε σάδου ου καταλύσουσιν αυτήν, όπως λέει μέσα για την Εκκλησία μας, αλλά θα είναι πολύ λίγοι αυτοί που θα κρατάνε την πίστη. Η πίστη είναι το βασικό συστατικό της σωτηρίας μας. Αν έχουμε την πίστη μας μπορούμε να εργαστούμε τις αρετές και μπορούμε να προχωρήσουμε για τη σωτηρία. Αν δεν την έχουμε την πίστη, δεν μπορούμε να σωθούμε. Πρέπει να είναι υγιής η πίστη μας, να είναι η πίστη των πατέρων μας. Χωρίς την πίστη των πατέρων μας δεν σωζόμαστε. Δεν είναι λίγος ο λόγος. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Αυτό που κάνουν δηλαδή στην ουσία μας εισάγουν σε μια εκκλησία που δεν υπάρχει κάθαρση, δεν υπάρχει φωτισμός, δεν υπάρχει θέωση. Δεν υπάρχει Χριστός, όπως και στην παπική παρασυναγωγή και οι Προτεστάντες και αυτοί δεν υπάρχει μυστήρια. Δεν έχουν μυστήρια, δεν ενεργούνται τα μυστήρια τους. Πώς μπορούν να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι? Και όπως γράψαμε σε μια τελευταία μας επιστολή, αυτό είναι το έγκλημα που κάνουν. Όχι μόνο οδηγούν τους Ορθοδόξους εκτός Εκκλησίας με το να δέχονται ως επίσημη γραμμή τον οικουμενισμό, αλλά και δεν φωτίζουν τους καημένους παπικούς και λοιπούς αιρετικούς ότι είναι στον λάθος δρόμο τους. Λένε καθίστε εκεί που είσαστε. Σώζεστε. Μόνο μες στην Εκκλησία σωζόμαστε. Και ποια είναι η Εκκλησία? Όταν βρισκόμαστε εν αληθεία.
αγαπώντας την αληθεία και αληθεύοντας την αγάπη, όπως λένε οι Αγίοι μας. Λοιπόν, δεν είναι λίγα αυτά τα θέματα. Είναι όμως, όπως είπα προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει άγνοια και δεν υπάρχει τόσο πολύ, δεν ενδιαφέρονται πια τόσο πολλοί άνθρωποι για αυτό το θέμα. Μιλάμε για μια πνευματική ζωή αόριστη, όμως η πνευματική ζωή, η βάση της πνευματικής ζωής του ανθρώπου, του Ορθοδόξου Χριστιανού, είναι πίστη. Διότι μέσω της πίστεως ενωνόμαστε με τον Χριστό, συμμετέχοντας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι μετανοία. Αυτά τώρα όλα χάνονται. Μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο. Και αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε. Να μην δεχτούμε καμία καινοτομία. Όπως λέγανε οι Άγιοι μας και οι Πατριάρχες και οι Άγιοι όλων των αιώνων, δεν τα λέμε εμείς αυτά, δεν δεχόμαστε τίποτε καινούριο. Καμία καινοτομία, τίποτε. Ακολουθάμε τα των πατέρων μας, έστω και αν θα χρειαστεί να δώσουμε και τη ζωή μας. Ναι, ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι, αν ξέρω. Πότε θα έρθει αυτή η νέα τίποτα αυτό το λειτουργική και γιατί πειράζει, γιατί δεν υπάρχει πάρα. Ναι, ναι, όχι, θα το πούμε. Να, ναι. Κάτι το σώμα του συντά. Απορία έχουν μετά από αυτό που άκουσε και διάβασε και λοιπά και προσφέρει πώς το Άγιο Όρος που οι άνθρωποι άφησαν τα πάντα, τα υπάρχοντα τους γονείς και υπά, και έχουν το μόνο που είχε αυτό το οράς που σωράξουν. Υποτάσσονται και δεν παρασταθούν. Τι έχουν να χάσουν, αυτό δεν μπορεί να καταλάβει. Με καλά εμείς ας πούμε είμαστε κοσμικοί έτσι στον δόνο και υπάρχει το αυτοί. Πώς. Χρήστου και την έλευση της κάρτας. Προσωπικά σε τέτοια θέματα ζητήματα δεν ασχολιέμαι. Εμείς βλέπουμε ότι ζούμε στην εποχή του Αντιχρίστου, δεν ξέρουμε ημερομηνίες πότε θα έρθει και τι θα γίνει και όλα αυτά. Βλέπουμε τα σημάδια, όπως μας είπε ο Χριστός, να προσέχετε τα σημάδια, τα σημεία των καιρών, γιατί αλλιώς θα είμαστε υποκριτές. Προσωπικά δεν ασχολούμαι με πολέμους, πότε θα γίνει αυτός ο πόλεμος, πότε θα γίνει αυτό. Εδώ έχουμε πόλεμο, μας κάνουν πόλεμο μέσα στην Εκκλησία μας, έτσι, και αποδομούν τα πάντα και δεν έχω καμία όρεξη να ασχοληθώ με γεωπολιτικά θέματα. Προσπαθούμε να ασχοληθούμε με αυτό που επηρεάζει την πνευματική μας κατάσταση. Τα άλλα όλα δεν... άκουσα από κάποιον φίλο μου, καθηγητή πανεπιστημίου, που είχε πει ότι δυστυχώς αυτή η σύνοδος χρηματοδοτείται από αμερικάνικο παράγοντα. Εννοείται. Και είχα μέσα κάποιον ο οποίος παρατηρεί, ο οποίος ήταν κάποιος της ΣΥΑ. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο το αληθεύει. Και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πόσο ανεξάρτητη μπορεί να είναι μία σύνοδος στις αποφάσεις της. Αυτή η σύνοδος, όπως είχε εκδώσει και ο Ορθόδοξος τύπος, ότι υποκινήθηκε από την CIA, είναι γνωστό. Και η ασφάλεια της συνόδου ήταν αμερικανική. Αμερικανική. Και η Προδρόμου, η οποία ήταν σύμβουλος, βασικός σύμβουλος του Dr. Ελισάβετ Προδρόμου, που ήταν βασικός σύμβουλος του Πατριάρχη, ήταν τη CIA και όλα αυτά που δήλωσε απηχούσαν, εκτός ότι απηχούσαν τη Δεύτερη Βατικάνια Σύνοδο, δηλαδή ότι στην ουσία μας έχουμε γίνει παπικοί, δεν είμαστε Ορθόδοξοι, αλλά απηχούσαν και τις θέσεις των Οικουμενιστών και τι θέλει να, για ποιο λόγο ήθελε η CIA να γίνει αυτή η Σύνοδος. Όταν η Προδρόμου, ένα εξέχον μέλος της CIA, λέει ότι είναι οι κανόνες παροχημένοι και πρέπει να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα αγγυλώματα, με λίγα λόγια τα λέω, και ότι πρέπει να προχωρήσουμε και δεν γίνεται τώρα πια να έχουμε κανόνες που είχαν θεσπιστεί από αυτούς και πρέπει να θεσπίσουμε άλλα πράγματα και να προχωρήσει ο Ορθόδοξος Εκκλησία μπροστά. Δηλαδή μέχρι τώρα που ήμασταν πίσω, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή δεν είναι διαχρονικό. Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα ο αυτός και στους αιώνας. Δηλαδή καταλύεται όλη η πίστη, οικουμενιστικά καταλύεται και έρχεται η CIA τώρα, τι να κάνει, και όχι μόνο η CIA, είναι τα πλοκάμια του παρακράτους του Αντιχρίστου. Θέλουν να αυτό που λέγανε προηγουμένως, ότι προχωρήσανε στον οικουμενιστικό, συγκριτιστικό διαχριστιανισμό, διαχριστιανικό οικουμενισμό, ο οποίος τι είναι, να ενωθούν όλες οι αιρέσεις με την Ορθοδοξία, να χάσουμε την υπόστασή μας,
έτσι ώστε όλες οι εκκλησίες πια κατά αυτούς να ενωθούν συγκρίσει αίρεση που είναι κεφαλή ο επίσκοπος. Ακόμα χειρότερα. Τώρα έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Έπρεπε να έχει γίνει πιο πριν για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την αίρεση που κηρύσσουν. Δηλαδή, η διακοπή μνημοσύνου δεν πρέπει να τη βλέπουμε σαν κάτι το οποίο τιμωρούμε ή αποκοβόμαστε εμείς από την Εκκλησία. Είναι ένα μέτρο το οποίο να του τραβήξουμε το αυτάκι με λίγα λόγια, του λέω, πού πας. Επ' αυτού, όταν ο Θεόδωρος ο Σπουδίτης επί μηχανικής περίπτωση, εμείς δεν λέμε ότι είναι άκυρα τα μυστήρια, γιατί η διαχρονία των Αγίων επιβάλλει, όπως έγιναν και σε όλες τις, συνόδους και οικουμενικές και τοπικές, πρέπει να γίνει κατά... Εμείς δεν μιλάμε για ακυρότητα των μυστηρίων των οικουμενισμών, των οικουμενιστών. Γιατί πρέπει να γίνει σύνοδος για να καταδικαστεί ο αιρετικός. Και αν είναι η αίρεση των εσχάτων χρόνων και δεν γίνει ποτέ σύνοδος. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Απλώς ακόμα... Άλλο, κοιτάξτε να δείτε, άλλο η κοινωνία και άλλο να καταδικάσουμε εμείς ως αιρετικούς. Δεν είμαστε σύνοδος. Δηλαδή, ένας κάνει ένα φόνο. Είναι φωνιάς. Αλλά μέχρι να καταδικαστεί, μέχρι να δικαστεί και να καταδικαστεί, είναι αθώος. Είναι το γεγονός για το Θεό. Είναι... Άλλο για το Θεό. Γι' αυτό και εμείς διακόπτουμε. Για το πνευματικό, το επιτίμιο. Δεν έχει σημασία πότε θα επιτιμηθεί. Είναι φωνές για τον Θεό από τη στιγμή που τελεί το... Προσέξτε να δείτε. Ακούστε να δείτε. Εμείς δεν μιλάμε για ακυρότητα μυστηρίων. Για ακυρότητα μυστηρίων μιλάνε αυτοί που λένε ότι εμείς διακόπτουμε τον νόμο. Θα σας πω, όχι, είναι καλό να γίνεται, να γίνεται διάκριση. Εμείς δεν μιλήσαμε ποτέ για ακυρότητα μυστηρίων. Για τους οικουμενιστές. Λέμε απλώς ότι διακόπτουμε την κοινωνία, διότι υπάρχει μολυσμός. Όταν επικοινωνείς με τον επίσκοπο, δεν υπάρχει μολυσμός στο μυστήριο. Το μυστήριο δεν μολύνεται. Εμείς μολυνόμαστε. Έτσι. Διότι επικοινωνούμε με τα φρονήματα του επισκόπου. Είναι γνώση μας πια. Έχει περάσει σημαντικός. Δεν μιλάμε όμως για ακυρότητα μυστήριων. Αυτό είναι θέμα συνόδου, όχι δικό μας. Κάποιος ήθελε, ναι. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για τον χρόνο σας. Γιατί συστήξατε πολλά θέματα τα οποία δεν μπορούμε να απαντηθούμε μέσα σε μία ή δύο ώρες ή τόσες μέρες. Έχω κάποιες παρατηρήσεις και παρακαλώ αν μπορείτε να τις αναπτύξετε. Βέβαια είναι συντομία, γιατί και οι αδελφοί περιμένουν και αυτοί να ρωτήσουν, και για να μην τους κουράζουμε. Το πρώτο το οποίο μου προκάλεσε απορία ήταν το εξής. Βλέποντας την αφίσα ότι θα πει ο πατήρ Σάββας ο Λαβριώτης, όπου 50% στο ίντερνετ σας ψηφίζουν θετικά και 50% σας ψηφίζουν αρνητικά. Είναι πιο πολύ, με ρίχνεις τώρα. Αυτό εσείς το ξέρετε. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εκείνο που μου προκάλεσε απορία ήταν ότι δεν αναγράφοντας την αφίσα, ποιος διοργάνωνε αυτή την ημερίδα συζήτηση. Γιατί κάλλιστα θα μπορεί κάποιος να σας χαρακτηρίσει σέχτα ή οτιδήποτε άλλο. Να απαντήσω εγώ που είναι διοργανώτη. Και νομικό, το θύμα. Λοιπόν, σύμφωνα με το κανονισμό που υπάρχει στην ΚΕΔΙΣ, η ΚΕΔΙΣ είναι υποχρεωμένη να φιλοξενεί ακόμα και με αίτημα οποιοδήποτε δημότη. Στο πνευματικό κέντρο. Οποιοδήποτε δημότη, έτσι, οποιαδήποτε εκδήλωση. Δεν περιορίζεται από τον κανονισμό της ΚΕΔΙΣ και ο κανονισμός της ΚΕΔΙΣ ορίστηκε αφού πέρασε από δικαστήριο, δεν περιορίζεται υποχρεωτικά να υπάρχει κάποιος σύλλογος που να διοργανώνει κάτι τέτοιο. Εγώ δεν το λέω καλό κακοπροέδρο. Το ξέρω, γι' αυτό πρέπει να εξηγήσω. Απλώς παραπάνω εγκυρότητα πιστεύω θα είχε. Όχι, και να σας πω γιατί. Γιατί επειδή έχω μεγάλη εμπειρία από συλλόγους, διάφορων ειδών, στους συλλόγους παρεσφρύνουν άνθρωποι οι οποίοι προσποιούνται τον θρησκευόμενο, τον δεν ξέρω εγώ, και κάνουν μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι έχουν κάνει μεμονωμένα άτομα αυτή τη στιγμή. Και σας το λέω με πλήρη συνείδηση, διότι έτσι, έτσι κάπως μεταλλάχθηκε στην πορεία και οι ορθοδοξίες στους λαϊκούς φοβερίσουν και κάνουν. Εδώ μιλάμε για και θέλω την ευθύνη από όλη αυτή τη εκδήλωση. Θα μπορούσε ο κύριος και ο κύριος και ο κύριος που έχει ενδιαφέρον να μάθει. Και δεν τον αποκλείουν όμως ούτε το σύνδεσμο στο αυτοπέδιο του συνάδελφου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα είναι αυτό που έδειξε ο κύριος με τα μουσια. Δεν ξέρω το όνομά του. Νεόφυτος.
από τη στιγμή που πνευματικά η ομιλία γίνεται σε γεωγραφική περιοχή της Μητροπόλεως των Σερών, καλό δεν θα ήταν να είχε ενημερωθεί και η Μητρόπολη, γιατί από τη μια άποψη, από τη μια, από τη μια μεριά ο Συμπασμιώτητος έχει συμμετάσχει και έχει ιδίες όμως η εμπειρία όσον αφορά για τις αποφάσεις της Να απαντήσω κι εγώ, γιατί δεν είναι Όχι, όχι, θα απαντήσω εγώ. Συγγνώμη να απαντήσω. Αφού μένει σας βλέπω, χαλαρώσε, συζήτησα κάνουμε, δεν γίνεται τίποτα, μην αγχώνεστε. Όχι, επειδή είναι και νομικό. Καταρχήν, έπρεπε να είχαν ήδη ενημερώσει το λαό. Δεν έχει γίνει ενημέρωση, πρώτον. Δεύτερον, δεν πήγαμε σε εκκλησιαστικό χώρο. Όχι, δεν είπα να πάτε, από τη στιγμή που η δικαιοδοσία του... Η δικαιοδοσία του, γιατί τότε δεν είχε αφήνει τους Ιεχωβάδες και τον κάθε Ιεχωβά να πηγαίνει στη δικαιοδοσία του και να κηρύσει και να κάνει προσελητισμό. Να σας πω, υπάρχει αντιαιρετικό γραφείο γι' αυτό, δεν και... μπορώ να σας δώσω. Ωραία, εγώ θα σας δώσω απάντηση όμως, επειδή αυτό δεν δέχονται να μιλήσουν για τη Σύνοδο. Εμείς δεν μιλάμε σε εκκλησιαστικό χώρο, δεν πήγαμε να πάρουμε ευλογία να πάμε σε εκκλησιαστικό χώρο. Σαν ελεύθεροι άνθρωποι που είμαστε και έχουμε το λόγο, και το λόγο δεν μπορεί κανένας να μας τον αφαιρέσει, γιατί θέλουν να μας αφαιρέσουν τον λόγο, πηγαίνουμε σε χώρους οι οποίοι δεν είναι εκκλησιαστικοί. Και σαν Ορθόδοξοι που είμαστε, έχουμε το δικαίωμα να υψώσουμε τη φωνή μας. Διότι οι επίσκοποι προσπαθούν να μας φημώσουν. Και όχι μόνο οι επίσκοποι, αλλά και οι οικουμένοι. Και λέτε, μην μιλάτε. Εντάξει, μιλήστε εσείς και εμείς θα σιωπήσουμε. Όχι όμως, δεν μιλάνε ούτε αυτοί, ούτε λένε αυτά που πρέπει να πούνε, γι' αυτό και εμείς μιλάμε. Γιατί εδώ πρόκειται για θέμα πίστεως. Αν ήταν σε θέμα πίστεως σωστοί και οι οικουμένοι και οι επίσκοποι, δεν θα μιλούσαμε και δεν θα κάναμε αυτό που κάνουμε τώρα. Αλλά καθηκόντως το κάνουμε, διότι πρώτη και για την πίστη μας, η οποία καταλύεται και δεν μιλάνε οι επίσκοποι, και ειδικά αυτοί που πήγανε και συμμετείχαν στην Σύνοδο. Οπότε αυτοί που, ειδικά αυτοί που συμμετείχαν στην Σύνοδο και δεν μιλάμε, δεν θα μας αφήσουν. Δεν μπορώ να μιλήσω για την πίστη μου, δηλαδή. Δεν βγήκα να πω για κάποια πνευματικά θέματα ή να κάνουμε, να πιούμε καφέ. Ή δεν το κάναμε αυτό, γιατί δεν το κάναμε πιο πριν αυτό και το κάνουμε τώρα. Τρελαθήκαμε και το κάναμε τώρα. Αφού καταλύεται η πίστη μας, η πίστη μου, καταλύουν την πίστη μου, δεν το ανέχομαι αυτό. Σαν και σε προσωπικό επίπεδο, σαν μοναχός δεν μπορώ να το ανέχω. Λοιπόν, δεν μπορούν να μας αφαιρέσουν σε καμία περίπτωση την ελευθερία μας, οπουδήποτε και να είμαστε. Και αυτό μας κατοχυρωνόμαστε και συνταγματικά σε αυτό το θέμα. Κάτι τελευταίο το οποίο αναφέρθηκε εν μέρη. Τους τοπικούς όμως, τους αφήσανε και ήταν μέσα στη λειτουργία που κάνανε και στην έναρξη και στο τελείωμα της Συνόδου. Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε. Εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Τι είμαστε δηλαδή. Ζητείτε ο χώρος μια εκκλησία, τέλος πάντων ενημερωτικά το άκου και είπε ο παπάς. Όχι, δεν ζητάμε εκκλησίες. Γιατί δεν θα δώσουν εκκλησίες. Δεν θα δώσουν εκκλησίες. Αν μπορώ να σας ενημερώσω λίγο. Ζητήθηκε από εμάς η Κεβή Σερών. Και ενώ έχω κλείσει, είχα κλείσει την Κεβής από 26 ογδόου, 12 του μηνός, 12 Σεπτεμβρίου, με πληροφορούν ότι όλος ευνηδίως θα κάνουν σύσκεψη εντός της υπηρεσίας των υπαλλήλων τους και δεν μπορούν να μου την παραχωρήσουν την αίθουσα. Ενώ την κλείσαμε. Ενώ την έχεις. Ναι, πέμπτη με ενημέρωσε ο εκδότης εφημερίδας στην οποία δημοσίευσα την εκδήλωση για την έντυπα αρχικά της εκδήλωσης και μου είπε η κυρία Μουρακίδου, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά από εδώ και πέρα δεν θα φιλοξενήσουμε καμία δικιά σας δήλωση για οποιαδήποτε εκδήλωση. Και να προσφυγείτε σε άλλα. Μου είπε, είναι προφανής και μου είπε, είμαι σε δύσκολη θέση. Γιατί δηλαδή, επειδή λέμε θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Έγραφε τη σκέψη. Απαγορεύεται να μιλήσουμε. Αν μπορείτε να το διαβάσω, θα σας το διαβάσω. Διαβάσω καλύτερα. Να το διαβάσω καλύτερα, το έγραφο. Σε συνέχεια της υπαριθμών 2167, 1η Ιανουαρίου 2016, ετήσεώς σας για την παραχώρηση της αίθουσας της Κεβής, στις 16 Ιανουαρίου 2016, σας γνωρίζουμε ότι καθίσταται αδύνατη η παραχώρηση της αίθουσας στην συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς για ευρωυπηρεσιακούς λόγους και στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση όλων των υπαλλήλων της Κεβής με ομιλητή και συντονιστή τη συζήτηση στον πρόεδρο της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, ακυρώνεται η εκδήλωσή σας και σας επιστρέφουμε το ποσό των 50 ευρώ
που καταβάλλατε ως μίσθωμα της αίθουσας, συν τα έξοδα προβολής και καταχώρησης συνολικού ποσού 130 ευρώ. Ευχαριστούμε πολύ. Με τα τιμή, όποιο θέλει. Γίνεται αυτή η συγκέντρωση αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που ήμουν εγώ εκεί και με είδατε να άλλες δύο ερωτήσεις και να αν ο επίσκοπος Λος έχει πάρει θέση απέναντι σε αυτή τη συνάντηση που έγινε, τι θέση πήρε και ποια θα είναι η δική μας παρουσία, ποια θα είναι. Ερώτηση. Η δικιά μας η θέση και η παρουσία μας στους ιερούς ναούς, τις Κυριακές. Τι θα πρέπει να κάνω εγώ. Η σύνοδος αυτή έχει τελειώσει εδώ και δύο μήνες και. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουν πάρει θέση οι επίσκοποι. Επίσημα κανένας. Επίσημα δεν παίρνουν θέση, ενώ ξέρουν τα κείμενα, ξέρουν τι έχει γίνει. Θα πρέπει να περιμένουμε καθηκόντως ακόμα, αν και θα πρέπει να έχουν πάρει θέση, αν και δεν θα πρέπει να έχει γίνει καν σύνοδος, τέτοια σύνοδος. Αλλά το τρώμε και αυτό, κάνουμε υπομονή και λέμε ας περιμένουμε να δούμε και τον Οκτώβριο στην Διαρκή Σύνοδο να δούμε τι θα πούνε και τι θα αποφασίσουν. Αν θα την υιοθετήσουν θα την απορρίψουν εκ των υστέρων. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι εκ των υστέρων, ειδικά ο ευσεβής λαός, όπως έκανε πάντοτε ανέκαθεν στην εκκλησιαστική ιστορία, ο λαός ήταν αυτός που επικύρωνε μια σύνοδο, αν ήταν ορθόδοξη ή όχι. Γι' αυτό και προσπαθούν να μην υπάρχει καμία ενημέρωση, αλλά να υπάρχει διαστρέβλωση της αλήθειας, να πούνε ότι εμείς οι επίσκοποι ξέρουμε τι κάνουμε, θα ακολουθήσετε μας, εμείς είμαστε στην Εκκλησία. Μην ακολουθείτε κανέναν άλλον. Καταλάβατε. Δεν έχει πάρει θέση ακόμα. Αλλά θα περιμένουμε μέχρι τον Οκτώβριο. Στον χρόνο σπιών. Άλλη μια, ναι. Νωρίτερα αναφέρθηκα από κάποιους αδερφούς στο πρακτικό θέμα. Δηλαδή, τι κάνουμε. Με αυτά που είπατε, αποδείχθηκε ότι όλη η Ορθόδοξη Εκκλησία, εκτός από τα τέσσερα πατριαρχεία που δεν συμμετείχανε, αναφέρεστε ότι έχουν πέσει σε αίρεση και οτιδήποτε άλλο. Και πέστε ότι μετά τον Οκτώβριο συμφωνούν για αυτή την σύνοδο ή για τα πεπραγμένα της συνόδου. Οπότε ουσιαστικά θα γίνει ένα σχίσμα, όπως έγινε το 24 για το ημερολόγιο, αντίστοιχα θα γίνει και ένα σχίσμα, αυτό βλέπετε εσείς, ή τι προτείνετε να κάνουμε. Η Εκκλησία δεν σχίζεται. Οι άνθρωποι σχίζουν. Οι άνθρωποι απροσχίζονται από την Εκκλησία. Το 24 αυτό έχει γίνει. Πάλι ο Μασόνος ο Μεταξάκης, κατόπιν εντολή της Μασονίας και το πρώτο βήμα που έγινε του οικουμενισμού, από τα 10 βήματα, το 10ο είναι τώρα, αυτή η σύνοδος, έγινε αυτό για να, όντως, για να επιφέρει σχίσμα μέσα στην Εκκλησία, με ποιο τρόπο, να διχαστούν οι άνθρωποι και να γίνει αυτό που έγινε. Και τώρα έρχεται σε συνέχεια αυτό το πράγμα. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Εμείς θα πρέπει να δούμε τι έκαναν οι Άγιοι και τι κάνει η διαχρονική Εκκλησία. Εμείς θα παραμείνουμε πάση θυσία σε αυτά που μας έχουν παραδοθεί. Δεν θα ακολουθήσουμε κανέναν, είτε είναι αίρεας, είτε είναι επίσκοπος, είτε άγγελος εξ ουρανού, αν μας ευαγγελίζεται κάτι διαφορετικό. Θα ακολουθήσουμε τους ιερείς και τους επισκόπους, οι οποίοι θα είναι ορθόδοξοι και δεν θα δεχτούν αυτή τη σύνοδο. Και ας μην ξεχνάμε ότι και ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός ένας ήταν. Ο Άγιος Μάξιμος ήταν ένας μοναχός με δύο μαθητές του. Και όταν πήγαν οι απεσταλμένοι των τεσσάρων πατριαρχών και του είπαν εσύ με ποια εκκλησία είσαι. Είσαι με τον Κωνσταντινούπολη, η Κωνσταντινούπολη είναι δική μας. Η Αλεξάνδρεια, το Αλεξανδρίας, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας δικό μας. Η Ρώμη δικιά μας. Η Αντιόχεια δικιά μας. Εσύ με ποιον είσαι. Με ποια εκκλησία είσαι, του είπαν εσύ. Τι είπε ο Άγιος Μάξιμος που ήταν ένας μοναχός. Τι θα πρέπει να πει. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, θα πρέπει να πει και εγώ ακολουθώ τους επισκόπους για να είμαι στην Εκκλησία. Αυτός είπε όμως το εξής. Εγώ είμαι με την Εκκλησία του Χριστού. Εκεί που υπάρχει αλήθεια είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και αυτό που μας διδάσκουν ότι όπου ο επίσκοπος εκεί και η Εκκλησία, όταν ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Όχι όταν δεν ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Όταν κηρύσσει αίρεση, γυμνή κεφαλή, του κόβουμε το μνημόσυνο, λέει ο κανόνας μέσα. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Κάποια στιγμή πρέπει να εφαρμόσουμε και τους κανόνες. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Όχι για να δημιουργήσουμε πρόβλημα. Γιατί λέει ο 15ος κανόνας της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, τι λέει.
ότι όσοι το κάνουν αυτό, όχι μόνο σχίζουν την Εκκλησία, αλλά και διαφυλάσσουν την ενότητα αυτής. Και πρέπει να αξιωθούν και προς συνοδικής καταδίκης, πρωτού γίνει και σύνοδος δηλαδή. Αυτά τα λέει ο κανόνας. Ποιος δεν δέχεται τον κανόνα? Είναι κανένας που δεν μπορεί να δεχτεί τους κανόνες της Εκκλησίας? Ξέρουμε, ο Βαρθολομαίος δεν τους δέχεται και όλοι αυτοί. Να συνεχίσω λίγο. Να τελειώσω γιατί θα φύγει. Εμείς δεχόμαστε τον κανόνα όπως τον λέει. Και τι λέει? Και αξιούνται τιμής ομολογητών, παρακαλώ. Και αυτό γίνεται τι, πότε? Και προς συνοδικής καταδίκης της αιρέσεως. Είναι πολύ σαφής ο κανόνας. Εμείς δεν έχουμε την πνευματική δυνατότητα και το ανάστημα να το κάνουμε, διότι αν το κάνουμε θα παθούμε αυτό που πάθαν οι Άγιοι. Θα διωχθούμε, θα συκοφαντηθούμε, θα ευριστούμε, θα μας πούνε ότι σχίζουμε την Εκκλησία όπως κάνουν τώρα. Μα δεν σχίζουμε καμία Εκκλησία, εμείς ακολουθούμε αυτό που είχαμε πριν. Δεν κάνουμε τίποτε κοινό και δεν ακολουθούμε κάτι καινούριο. Καμία καινοτομία. Την καινοτομία την εισάγουν αυτοί που δέχονται την Σύνοδο της Κρήτης. Τι μας λένε τώρα, καταλάβατε? Αυτό είναι το θέμα. Ναι, ναι, δύο ερωτήσεις ακόμα και να... Σε σχέση με τους πνευματικούς μας, γιατί όλοι έχουν πώς. Το πνευματικό εδώ πέρα, γιατί η σχέση μας με τον πνευματικό μας, θα πρέπει να τον ρωτήσουμε να πάρει θέση πάνω σε αυτό και αναλόγως να δούμε αν θα συνεχίσουμε να τον έχουμε πνευματικό ή όχι. Η σχέση με το πνευματικό είναι κάτι πολύ ιερό. Σε δύο όμως πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε υπακοή. Σε ανήθικα θέματα και σε θέματα πίστεως. Έτσι, όταν με το πνευματικό σου, όταν στο πνευματικό σου πει κάτι το οποίο δεν είναι δογματικά σωστό ή καταλύει την πίστη, δεν πρέπει να κάνεις υπακοή. Ακόμα και αν χρειαστεί κάποια στιγμή να μην, δεν θα αναπαύεσαι φυσικά, δεν θα μπορείς να συνεχίσεις μαζί του. Δεν θέλει να ρωτήσουμε και... Ξενορώτησα. Θα πω κάτι σχετικό με το σχίσμα το οποίο ελέγξε εδώ και είναι πολύ σοβαρό. Επειδή υπηρέτησα πολλά χρόνια στη Φλόρινα και είχα γνωρίσει προσωπικά τον Καλύτερος Αυγουστίνο Καδιώτη, που ήταν, τον ξέρουν όλοι, αγωνιστής Ορθοδοξίας κλπ. Και για το θέμα αυτό είπε τα εξής, τα οποία με έκανε εντύπωση και τα μεταφέρω, τα ξέρουν όλοι. Είχε απευθυνθεί, τον είχαν καλέσει οι πανομιλήτες για να τους μιλήσει. Το είπε ο ίδιος σε συζήτηση κάτι έτσι με μια ομιλία ανθρώπων. Και είπε και τους μίλησε πολλά. Και είπαν αυτά τα οποία λέγονται τώρα και είπα ότι έφυγαν και λοιπά. Λέει, μείνετε στην επίσημη Εκκλησία αυτή τη στραβή, αυτούς τους αμαρτωλούς ανθρώπους που έχει και λοιπά και λοιπά, και κάντε αγώνα, φωνάξτε, χτυπήστε, ακόμα δείτε μας λέει, αλλά μην φύγετε λέει, γιατί θα δημιουργήσετε σχίσμα και το σχίσμα δεν σώζεται ούτε με αίμα μαρτυρίου. Το λέει και ο Χρυσόστομος αυτό. Ναι, αλλά δηλαδή, τώρα. Τους συμπαρότεινε να μείνουν, να πιέζουν, να φωνάζουν, να γράφουν, να διαμαρτύρονται. Αλλά μην φύγουν, να είναι στο... Δύο λεπτά. Στο... Αυτό είναι παρα... δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Έτσι κάπως το είπε. Εντάξει, αν το είπε έτσι, εγώ δεν συμφωνώ. Και Άγιοι ακόμα κάνουν λάθη. Εμείς δεν φεύγουμε από την Εκκλησία όταν διακόπτουμε το μνημόσυνο. Γιατί? Αυτό που έκαναν οι παλιωμερολογίτες, εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό. Ότι δηλαδή έκαναν διακοπή μνημοσύνου και κάνανε δικές τους συνόδους. Εμείς δεν κάνουμε δικιά μας σύνοδο. Εμείς κάνουμε αυτό που λέει ο κανόνας. Τι λέει ο κανόνας? Διακόπτεις τη μνημόνευση του επισκόπου σου. Τι σημαίνει αυτό και πώς εφαρμόζεται πρακτικά? Εμείς σαν αγιορείτες υπαγόμαστε στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Όταν κάνουμε διακοπή μνημοσύνου, δεν κάνουμε διακοπή μνημοσύνου του Ιερώνυμου. Κάναμε διακοπή μνημοσύνου του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως. Δεν μνημονεύουμε με τον Βαρθολομαίο. Δεν θα πάμε όμως να μνημονεύσουμε κάποιον άλλον επίσκοπο. Μένουμε στην Εκκλησία. Είμαστε τέχνα της Εκκλησίας. Δεν βγαίνουμε απ' έξω από την Εκκλησία. Αυτό δεν σημαίνει, δηλαδή, είναι σαν να μου λες τώρα ότι ο κανόνας, ο 15ος κανόνας, σου λέει ότι όταν κόβεις το μνημόσυνο βγαίνεις εκτός Εκκλησίας. Μας λέει ο 15ος κανόνας ότι αποσοβούμε το σχίσμα όταν σταματάμε τη μνημόνευση. Αυτό έκανε και ο Μητροπολίτης Φλωρινής. Ναι, αυτό έτσι, είναι ακριβώς δεν το έκανε εκτός Εκκλησίας. Αυτό που και αυτό είπε, τώρα ναι. Δεν το καταλάβω τι ίσως τι είπα. Ίσως δεν το είπε να μην φύγετε τους. Δεν φεύγουμε, όχι. Απευθυνόντας τους παλαιομιγίτες, τους είπε τους κακολογούς γιατί φύγανε. Α, και σε αυτό είπε, και είπε μείνετε στην Εκκλησία και φωνάξει διαμαρτυρείτε, αλλά μην φύγετε. Μα αυτό κάνουμε και εμείς. Δημιουργείτε σχίσμα και ακριβώς.
δεν γλιτώνει ούτε με ένα μαρτυρίο. Εμείς δεν συγχύρουμε. Ακριβώς αυτό που είπατε, το ίδιο είπα. Σε ποιο ακροατήριο απευθύνταν, που κάλεσαν οι παραγωγήτες. Στους παγιμενολογίτες. Εκεί απευθυνόταν και το είπε αυτό. Δηλαδή, μια τελευταία ερώτηση. Να γυρίσω πίσω. Μια τελευταία ερώτηση και να... Λιγάκι, τελειώνουμε. Για το δεύτερο κανόνα, υπάρχουν ακριβώς οι ιερείς, οι οποίοι ίσως καγωγούν, επικαλούνται λεκτέν του πατρός Παϊσίου. Κατά πόσο τώρα τους βολεύει εκεί που δεν ότι οι ιεροί κανόνες δεν είναι κανόνια, λέει, και τους κρυμίζουν όπως θέλεις. Δηλαδή, εναντίον εμάς, επειδή εμείς τώρα, επικαλούμαστε ιερούς κανόνες για να αποδείξουμε κατά πόσο ο Πατριάρχης ο Θεοτομής. Και αυτή απάντηση λένε ότι οι ιεροί κανόνες δεν είναι κανόνες τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε εσείς. Ναι, πολλές φορές γίνεται το εξής. Επικαλούνται οι επίσκοποι κάποιους κανόνες που λέει ότι όταν ένας μοναχός ή όταν ένας ιερέας είναι ιερέας πρέπει να πάει να υποβάλει τα σέβη του στον επίσκοπο όταν πηγαίνει στην αναρρή του και όλα αυτά. Και επικαλούνται κανόνες που έχουν να κάνουν με την εξουσία τους. Δεν επικαλούνται όμως τους κανόνες που καταπαρτεί ο Βαρθολομαίος και κάθε Βαρθολομαίος, κάθε Πατριάρχης και ότι είναι υπό καθαίρεση. Αυτούς τους κανόνες γιατί δεν τους επικαλούνται. Οι κανόνες δεν είναι για να τους έχουμε γραμμένους και να τους βλέπουμε με λίγο ησυχία και τελειώνουμε. Και να τους βλέπουμε και να λέμε «Α, ωραία οι κανόνες». Είναι για να εφαρμόζονται. Και όταν υπάρχει αίρεση, ειδικά όταν οι κανόνες αναφέρονται σε θέματα δόγματος, πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως. Δεν μπορούμε να τους αφήνουμε και να μην τους εφαρμόζουμε. Γι' αυτό και έγιναν οι κανόνες. Για να εφαρμόζονται. Ειδικά στα δογματικά θέματα. Σε θέματα οικονομίας των ανθρώπων, θέμα της νηστείας και όλα αυτά, είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί ο κάθε πνευματικός την ασθένεια του κάθε ανθρώπου να την οικονομήσει αναλόγως. Αλλά στο θέμα της πίστεως, στο θέμα του δόγματος δεν γίνεται έκπτωση. Στο θέμα του δόγματος ο κανόνας είναι κανόνας και πρέπει να εφαρμόζεται 100% χωρίς οικονομία στο θέμα της πίστεως. Ναι. Όταν λέει ο κανόνας, όταν ο λαϊκός βάζει ερετικό μέσα στο ιερό λαό, αφορίζεται. Όταν είναι κληρικός, καθαρίζεται. Ναι. Πόσοι ήταν οι ερετικοί μέσα στον ιερό ναό που έγινε την Κυριακή. Φυσικά. Ήταν πάρα πολλοί και όταν αρχίσαν και στην έναρξη και όταν τελειώσανε. Και όχι μια φορά. Ναι. Αυτοί όμως, για αυτούς δεν ισχύουν οι κανόνες. Οι κανόνες εφαρμόζονται μόνο για μας. Για αυτούς δεν εφαρμόζονται. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, γι' αυτό κλείνοντας, να πούμε το εξής. Όντως βιώνουμε μια πολύ δύσκολη πνευματική κατάσταση, εκκλησιαστική. Δεν μπορούμε πια να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ούτε μπορούμε να παρουσιάσουμε τα πράγματα, να τα ωρεοποιούμε. Η Εκκλησία ανέκαθεν ήταν εν διωγμό. Η Ορθόδοξη πάντα διωκόταν, είτε εντός, από ανθρώπους εντός, σε εισαγωγικά, της Εκκλησίας, είτε από ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολέμοι της Εκκλησίας, φανερά. Εμείς οφείλουμε, κατά τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει στο Άγιο Βάπτισμά μας και σαν χριστιανοί, να διατηρήσουμε αλόγητη την πίστη μας, εν πρώτης, για να μπορέσουμε εκεί πάνω να χτίσουμε και την πνευματική μας ζωή και κυρίως την αγάπη για τον Θεό και τον συνάνθρωπο, τις δύο μεγάλες εντολές. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να το κάνουμε χωρίς εμπάθεια, χωρίς φόβο και πάθος που λέμε, δεν χρειάζεται φόβος ούτε να παθιαζόμαστε με αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε τους Αγίους μας, που είναι οδοδείκτες, που μας δείχνουν διαχρονικά πώς πρέπει να βαδίζουμε τον σταυρικό βίο που κηρύσσεται από τον Χριστό μας το Ευαγγέλιο και θα πρέπει να παίρνουμε παράδειγμα από ποιους, από αυτούς που το έκαναν βίωμα και μας το παρεδώσανε βιωμένο, τους Αγίους, τους ομολογητές και τους μάρτυρες. Το Ευαγγέλιο δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένα ομανιστικό βιβλίο το οποίο θα πρέπει να το εφαρμόσουμε μέσα στην τρελή χαρά.
είναι στενή και τεθλιμμένη ο οδός του Ευαγγελίου, που οδηγεί όμως στον παράδεισο. Και αν χρειαστεί, θα πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των μαρτύρων και των ομολογητών. Σήμερα καλούμαστε να ομολογήσουμε την πίστη μας. Είτε έμπροστε, πάντα έμπροστε των ανθρώπων, πάντα έμπροστε, γιατί ο Χριστός δεν είπε να ομολογούμε πίσω από την κουρτίνα. Όσοις με ομολογήσει έμπροστε των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω κι εγώ έμπροστε του Πατρός μου, τον ουρανής. Πρέπει να, η ομολογία είναι κάτι πολύ ευλογημένο και δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα για τον χριστιανό να ομολογεί την πίστη του στον Χριστό. Είτε με το σταυρό του όταν κάνει έξω από μια εκκλησία, που πολύ ντρεπόμαστε να τον κάνουμε, είτε πολύ περισσότερο όταν ομολογούμε την πίστη μας ότι δεν θέλουμε να την αλλάξουμε και δεν θέλουμε κανένας να μας την αλλάξει. Σε αυτό θα πρέπει να επιμένουμε, εν προσευχή, εν μετανοία κυρίως, και να παρακαλάμε τον Θεό να μας βοηθήσει και να μας ενισχύσει σε αυτές τις δύσκολες μέρες που έρχονται και θα έρθουν, να κρατήσουμε την πίστη μας αλόβητη και την αγάπη και προς τον συνάνθρωπο και κυρίως προς τον Θεό. Αυτά όλα μέσα από την προσευχή μας και μέσα από τους ανθρώπους που θα μας ενισχύουν. Και ο Θεός να μας δίνει δύναμη. Να είστε καλά. Να μην παρεξηγηθώ όμως. Το έντυπο που σας μοιράστηκε είναι ο 15ος κανόνας πρωτοβουλίας που είναι συνόδου. Χάρη οικονομίας και για να σας βοηθήσω, λείπουν δύο σειρές. Μπορείτε να δείτε το 15ο έξω στο πηδάλιο και τους πριν και τους μετά κανόνες. Έβαλα μονάχα στις δύο σειρές το κανόνα ότι είναι της πρωτοδευτέρας για να μπορείτε να κατευθυνθείτε. Όποιος θέλει μπορεί να τα αγοράσει. Επειδή δεν μπορούσα να σε αγοράσω όλο στο πηδάλιο, έκανα αυτή την παρασκευή.